Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα έργο που ξεπερνά κάθε προσδοκία είναι αυτό που έρχεται για την Καλαμάτα με την υλοποίηση του περιμετρικού δακτυλίου. Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία και την αναπτυξιακή προοπτική της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Στην ιστοσελίδα του Μωρέα αναρτήθηκε σήμερα βίντεο απεικόνιση για το πώς θα είναι το εν λόγω έργο. Πάμε να το δούμε.
πραγματικά άξιζε να το δούμε, γιατί ήταν κάτι το ξεχωριστό και θα είναι σε λίγο διάστημα ξεχωριστό πραγματικά για την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Πάμε να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης ΜΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη, και εδώ στο στούντιο τον συνάδελφο τον Κώστα Τσερτζούλια. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα, να ξεκινήσω από σένα. Εντυπωσιακό, έτσι. Όσες φορές και να το βλέπουμε, δεν το χορταίνουμε από την ώρα που ο Μωρέας το έδωσε στην ιστοσελίδα του σε αυτήν την βίντεο απεικόνηση για το πώς θα είναι ο περιμετρικός δακτύλος και μακάρι να είναι έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Καλαμάτα το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα. Ένα έργο τεράστια σημασία, αναπτυξιακή σημασία για την πόλη της Καλαμάτας. Ένα έργο το οποίο επί της ουσίας αλλάζει και την εικόνα, αλλά και βάζει την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα σε μια άλλη εποχή. Καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο σημαντικό ήταν για την πόλη της Καλαμάτας το ότι το έργο αυτό τελικά δεν χάθηκε, και να μην αναφερθούμε πάλι στο τι είχε προηγηθεί, στη σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του τότε Υπουργού, του Μάκη του Βορύδη, και στις κινήσεις που είχαν γίνει τότε για να επιτευχθεί τελικά η συμφωνία και να μην σταματήσει το συγκεκριμένο έργο. Βλέπουμε όλοι το εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι, σκηνικό, ένας οδικός άξονας ο οποίος σίγουρα αλλάζει ολόκληρη την περιοχή και, είπαμε, βάζει την Καλαμάτα στον επόμενο αιώνα, στον σύγχρονο αιώνα, στην σύγχρονη εποχή, και αυξάνει φυσικά και την δυναμική της πόλης, μια δυναμική η οποία ολοένα και αυξάνει. Ένα σημαντικό έργο, μεγάλης αξίας έργο, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται. 130 και 150 κοντά εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις απαλωτριώσεις, και αλλάζουν σίγουρα την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και της δίνουν μια περαιτέρω αναπτυξιακή φυσιογνωμία. Νίκο. Θέμη, ποιος μου βλέπει αυτό το βίντεο τώρα και δεν συγκινείται? Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μην συγκινηθεί. Να δει που φτάνει η Καλαμάτα, να επιβεβαιώσει τις φήμες που λένε ότι μέχρι το 2020 η Καλαμάτα θα έχει περάσει 170.000 κατοίκους. Και ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν ενάντια σε αυτό το έργο, οι οποίοι είχαν αντιδράσει, κάποιοι που λέγανε δεν χρειάζεται την Καλαμάτα αυτό το έργο, πιστεύω σίγουρα θα έχουν αναθεωρήσει τις απόψεις τους. Όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, μπαίνει η Καλαμάτα σε άλλο αιώνα. Εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι από τα γαϊδούρια που πηγαίναμε, από τις 7 ώρες στην Αθήνα, εσείς δεν θυμηθήκατε που κάναμε 7 ώρες να πάμε στην Αθήνα και 7,5. Έχουμε τύχει τον Αχλαδόκαπο. Αχλαδόκαπο, Κολοσσούρτη, τα παλιά, το παλιό τον Αχλαδόκαπο, εκεί που γίνανταν πανικός. Εκεί. Τώρα οι πιο μεγάλοι τα θυμούνται. Τότε που κάναμε στην Αθήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή να έρθει κάποιος από την Αθήνα για να κάνει μπάνιο στην Καλαμάτα, θα κάνει κάρτες να κάνει μπάνιο. Προσέξτε τι λέω. Στο Φιλοξένια θα κάνει κάρτες 2 ώρες. Γιατί? Η απόσταση τώρα από την κεντρική Μεσσηνία, δηλαδή από τα Διόδια, από το Μελιγαλά, από τον Αγιοφλόρο εκεί, από το σημείο, μέχρι και το Φιλοξένια, θα είναι 5 λεπτά. Ενώ τώρα για να μπει κάποιος εκεί τώρα, πες ότι μπαίνει κάποιος αυτή τη στιγμή τώρα από το Λέβης ή από τη Μεσσηνία, για να φτάσει μέχρι την παραλία εκεί, να διασχίσει την παραλία εκεί, να κάνει όλο το σκηνικό αυτό, για να πάει να κάνει μπάνιο, συνήθως πηγαίνουν όλοι προς το Φιλοξένια, ξέρω εγώ, από του Κυλάκου το μαγαζί και πέρα, ξέρουμε πόσο κόσμο κάνει και τι ταλαιπωρία είναι για να μπει μέσα στο κεντρικό ιστό της πόλης, μια και το. Κακά τα ψέματα, ο δρόμος έγινε πολύ κοντά, αλλά το κυκλοφοριακό μες στην πόλη στην Καλαμάτα είναι χάος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Καλαμάτα, η Μεσσηνία μάλλον, είδε τα ωφέλη του δρόμου, τα οποία κακά τα ψέματα, όποιος δεν το πίστευε και όποιος το είχε στο όνειρό του βέβαια και επιβεβαιώθηκε, αλλά δεν περίμενε και ότι θα έχει τέτοια μεγάλη ανάπτυξη ο δρόμος, μόνο ένας δρόμος, δηλαδή ο οποίος έφτασε μέχρι το αεροδρόμιο και μέχρι το κούμπο, μέχρι το πράκι και εκεί, αναπτύχθηκε η Μεσσηνία. Τώρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο δρόμος θα απογειώσει την Καλαμάτα. Θα απογειώσει την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, θα απογειώσει τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πράγμα το οποίο μας δίνει δύναμη, και αυτή η ιστορία και αυτό το βίντεο το οποίο βρήκε και το ανέβασε ο Μωρέας και το οποίο μας έχει συγκινήσει όλους, εγώ πιστεύω, μας δίνει δύναμη και ελπίδα να παραμείνουμε σε αυτή την πόλη, και ιδιαίτερα σε εσάς τους νέους και στα παιδιά μας, να συνεχίζουν να αγωνίζονται για αυτή την πόλη και για αυτό το νομό. Γιατί αυτός ο νομός, κακά τα ψέματα, ήταν τελευταίος των τελευταίων των τελευταίων στην ανάπτυξη. Ενώ πρώτα, όπως ξέρουν οι πιο παλιοί, ήταν νούμερο ένα σε όλη την Ελλάδα. Με τις εξαγωγές, με το λιμάνι. Μετά, όταν καταρρεύσαν αυτά τα πράγματα, το οποίο έχουν μεγάλη ευθύνη οι πολιτικοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις τύχες μας τόσα χρόνια, αυτός ο νομός, αυτή η ευλογημένη γη, όπως τη λένε πάρα πολλοί, αυτή η ευλογημένη γη ήταν τελευταία σε ανάπτυξη. Η οποία έβγαλε και μετά τον πόλεμο τους περισσότερους μετανάστες. Αυτό έχω να πω, μας δίνει ελπίδα να μείνουμε, να παλέψουμε, να βρούμε άλλες δουλειές
και να κρατήσουμε, όχι Θερμοπύλες πλέον, να κρατήσουμε αυτόν τον Άγιο Τόπο. Ας ελπίσουμε, Θέμη, το επόμενο διάστημα κάτι ανάλογο να δούμε και για άλλους οδικούς άξονες, Καλαμάτα, Ριζόμυλο, που πολλοί έχουν πολεμήσει. Αυτό το πράγμα που πολύ σωστά ακούσα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αυτό το θέμα θα αναπτύξει και θα απογειώσει και όλη την εσωτερική Μεσσηνία. Mm-hmm. Θα αναπτύξει και θα απογειώσει όλη την εσωτερική Μεσσηνία. Είδαμε ότι δημοπρατήθηκε και το κόμμα στο Καλαμάκι, εκείνο και το επίμαχο του Καλαμάκι. Τον Τζάνε Καλαμάκι. Και εκεί και με τη συμβολή όλων και με την. Και νομίζω και με την γενική συμβολή όλων και με την ομοψυχία που περάστηκαν και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και στη Μεσσηνία εκεί με τους κατοίκους τα οποία είχαν, βλέπω ότι έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα και εφόσον αυτή τη στιγμή μας λέει και η κυβέρνηση ότι οδηγόμαστε προς ανάπτυξη το 2014, εκτιμώ τα επόμενα 2-3 χρόνια η Μεσσηνία θα έχει απογειωθεί ολόκληρη. Γι' αυτό και κάνουμε και εμείς και εγώ και σαν επιχειρηματίας και σαν απλός επαγγελματίας μια έκκληση ακόμα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ζει εδώ, τουλάχιστον να επενδύσει στον τόπο του. Να επενδύσει, να βγάλει τα λεφτά, να επενδύσει στον τόπο του. Ας τα χάσει, δηλαδή, πράγμα μας παίρνουν τα λεφτά από τις τράπεζες, μας παίρνουν τα λεφτά, που τους παίρνουν μάλλον, όχι μας παίρνουν. Χάνουν και κερδίζουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται να ψάχνουμε να βρούμε επενδυτές εκτός νομού και βλέπουμε ότι τον οργασμό επενδύσεων, το οποίο γίνεται στο νομό, πολύ μεγάλος οργασμός επενδύσεων, αν θα κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και στο ενευαίσθητο τομέα της οικοδομής, των διαμερισμάτων και όλων αυτών των συναφών επαγγελμάτων, αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα. Και γενικότερα, λέω για την Καλαμάτα πιο ειδικότερα, κρατάει ακόμα τις μεγαλύτερες τιμές. Τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν εξευκυλιστεί οι τιμές. Δηλαδή στα διαμερίσματα και στα ακίνητα. Η Καλαμάτα κρατάει ακόμα πολύ μεγάλες τιμές και γενικότερα όλη η Μεσσηνία. Και οι επενδύσεις, ο κόσμος ο οποίος έρχεται να επενδύσει στην Καλαμάτα από τη γύρω περιοχή, από την Καλαμάτα, από την Αρκαδία, από την Ηλία, από την Αργολίδα, από την Αθήνα, από παντού, είναι πολλοί. Ας επενδύσουμε κι εμείς. Γιατί κατά ψέματα πολλοί Καλαματιανοί. Έχουν πάρα πολλά λεφτά. Πολύ Μεσσήνοι, μάλλον. Έχουν πάρα πολλά λεφτά. Να μην ξεχνάμε και το Σουλινάρι Κορυφάσιο, έτσι. 14 εκατομμύρια ευρώ και εκεί. Πολύ σημαντικό έργο που έχει να κάνει με την άλλη προέκταση της Μεσσηνίας. Και όλα αυτά, αν θα τα συνδέσουμε και με την Ολυμπία εδώ, για την οποία υπάρχουν θετικές εξελίξεις, με μία μικρή αναμονή μέχρι να δούμε πώς θα κλείσει η νομοτεχνική διάταξη, φαίνεται ότι αλλάζουν κατά πολύ ολόκληρη την Νότια Ελλάδα. Ολόκληρη την Νότια Ελλάδα, όχι μόνο τη Μεσσηνία. Και η Λακωνία έχει να ωφεληθεί από αυτό το έργο του εθνικού δρόμου που καταλήγει και στην περιοχή αυτή. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο τώρα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι το θέμα των ημερών. Έχει να κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι στον αέρα. Δόθηκε στη δημοσιότητα χθες. Σήμερα αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου MESDIT. Και να πούμε κάποια σημεία. Κώστα, να ξεκινήσουμε έτσι από κάποιες διατυπώσεις. Μιλάμε για μια μελέτη. Τι να πει κανείς, δεν σταματάει να διαβάζει. 2.117, αν δεν κάνω λάθος, σελίδες. Ναι, τόσο. Εντάξει, πρέπει να είναι κάποιος ειδικός, απόλυτα ειδικός, προκειμένου να εκφράσει πλήρη άποψη για την συγκεκριμένη μελέτη. Θα πούμε 2-3 στοιχεία με βάση τα όσα έχουμε αλλιεύσει και μέσα από την μελέτη, με βάση τα όσα μας έχουν οδηγήσει και το ρεπορτάζ που είχε προηγηθεί όλο αυτό το διάστημα. Να σου πω, Θέμη, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία το ότι φτάσαμε στο κομμάτι αυτό, στο θέμα της αξιολόγησης, το πώς αξιολογήθηκε η περιοχή. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με τη μελέτη έχει δέσει καλά. Έχει δέσει πολύ καλά. Εξεταστεί τα πάντα δηλαδή. Έχουν εξεταστεί τα πάντα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται μέσα. Μιλάμε για κατάλληλη γεωλογικά θέση, μιλάμε για κατάλληλη χωροταξικά θέση, μιλάμε για κατάλληλη περιβαλλοντολογική θέση, λειτουργική καταλληλότητα θέσης, κοινωνική αποδοχή κατά το δυνατόν ιδέουσα, γιατί υπάρχει και ένας πίνακας όπου έχει μετρηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, και επίσης η δυνατότητα απόκτησης γης. Είναι τα βασικά, τα κυρίαρχα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση. Έχει στηριχθεί επάνω στις προδιαγραφές που είχε θέσει ο ΠΕΣΔΑ και σε μία σειρά ακόμα πραγμάτων. Επαναλαμβάνουμε για τον κόσμο να ξέρει τις θέσεις, mm-hmm. ότι για τη Μεσσηνία είναι καλή ροή. Έχει εξεταστεί ακόμα ως εναλλακτική τα παραδείσια. Για άλλη περιοχή έχουμε το Παλαιόχωνη, για την Αρκαδία, για την ενότητα την πρώτη έχει εξεταστεί ακόμη μία θέση στην ενότητα του Δήμου Τρίπολης. Στην Κορινθία έχουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης εκεί, στην Τενέα και τους Άγιους Θεοδόρους, και στην Αργολία έχουμε και δύο σταθμούς μεταφόρτωσης, mm-hmm. τη Νέα Κύο και το Άργος, για να το ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει. Δηλαδή στη Μεσσηνία, παρά το όσα μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί για Παλαιοροβούνη κτλ., η εναλλακτική που εξετάστηκε ήταν τα παραδείσια. Mm-hmm. Έτσι, και στις βαθμολογίες που ανέφερες και εσύ, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις δούμε, οι βαθμολογίες αυτές δείχνουν πως η θέση 1, που είναι
η Καλλιρόη και η θέση 2 που είναι τα Παραδείσια. Η μία, η Καλλιρόη έχει 5,73 στη σειρά κατάταξης και 5,68 έχουν τα Παραδείσια. Πολύ κοντά οι δύο θέσεις, πάρα πολύ κοντά, 5 κόμμα τέλος πάντων, έτσι όπως έχουν βαθμολογήσει και έχουν βαθμολογήσει με γεωλογικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά, λειτουργικά, οικονομικά κριτήρια και κοινωνικά. Τώρα υπάρχουν βασικά ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στο κομμάτι της συνένεσης που είπες και εσύ, τα κοινωνικά και η Καλλιρόη και τα Παραδείσια να έχουν το ίδιο, στα οικονομικά το ίδιο, στα λειτουργικά η Καλλιρόη να είναι μεγαλύτερο, στα χωροταξικά τα Παραδείσια να είναι μεγαλύτερο. Πόσο είναι η συνένεση, πόσο είναι? Στο ίδιο, στο 1,13. Πόσο? 1,13. Δηλαδή συμφωνούν ότι, τέλος πάντων, υπάρχει συνένεση και στις δύο περιοχές λίγο πολύ, η ίδια. Έτσι για να γίνει, ναι, το εντάξει, βέβαια, επειδή δεν είμαστε και ειδικοί, δεν ξέρουμε πώς έχει βγει αυτός ο βαθμός. Ναι, αυτό είναι βαθμός. Ναι, εδώ έχει τώρα, ναι. Είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, τώρα το πώς εξετάζεται. Και να πούμε έτσι το άλλο χαρακτηριστικό. 1,13 δηλαδή, συγγνώμη, 1,13 στο 10. Στο 15%. Όχι, με συγχωρείτε, το 1,13 σε πόσο τοις εκατό είναι δηλαδή? Δεν έχουν βάλει τοις εκατό, είναι βαθμολογία η οποία παίρνει. Είναι μονάδες μέτρησης. Είναι μονάδες μέτρησης, η οποία δείχνει ότι και η Καλλιρόη και τα Παραδείσια έχουν την ίδια ακριβώς βαθμολογία. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν βλέπεις. Δηλαδή, όπως το λες τώρα, στους 1500 κατοίκους οι 130 λέγανε αυτό θέλεις να πεις, ή τι είναι, πώς είναι, πώς το μεταφράζεις? Αυτά είναι αξιολογήσεις αναφορικά με κάποια κριτήρια που έχουν μπει. Για παράδειγμα, να σου δώσω να καταλάβεις, το 25% μετράνε τα γεωλογικά κριτήρια, 15% μετράνε τα περιβαλλοντικά, 15% μετράνε τα χωροταξικά, 15% τα κοινωνικά και 15% τα οικονομικά. Από αυτά βγαίνει ένας βαθμός. Βαθμός που προσμετράται με κάποια διαδικασία που έχουν εδώ, μια αριθμητική διαδικασία. Είναι οι εξισώσεις εκείνες και πολλές φορές οι μελέτες μας βγάζουν και λίγο αυτά που θέλουν. Και στην εξίσωση μέσα από όλα αυτά βγαίνει ότι το 1,13 την ίδια κοινωνική συνένεση υπάρχει και στην Καλλιρόη και στα Παραδείσια. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι σχετικά απρόσωπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ταυτιστεί απόλυτα με. Αυτό δεν έχει μετρηθεί με τον κόσμο. Δεν έχει μετρηθεί με τον κόσμο. Λοιπόν, στη δεύτερη υποενότητα, να πούμε κάτι ότι για την Καλλιρόη που αναφέρεται ιδιαίτερα, ότι βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 650 μέτρα στον ανατολικά του οικισμού Βασιλικό. Αναφέρεται το Βασιλικό και να πούμε κάτι το εξαιρετικά χαρακτηριστικό. 650 μέτρα πού, σε πού είναι, από πού είναι? Είναι σε ευθεία απόσταση Καλλιρόη από τον οικισμό του Βασιλικού. Και από τον οικισμό του Βασιλικού. Τι δουλειά, δηλαδή από πού είναι δηλαδή, το σκουπιδοεργοστάσιο? Ναι. Θα είναι, είναι σε ευθεία απόσταση 650 μέτρα από τον οικισμό της Καλλιρόης. Από τον οικισμό της Καλλιρόης. Τον οικισμό της Καλλιρόης είναι στη μέση ή στην άκρη? Γιατί εγώ τότε δεν βλέπω ότι είναι 650 μέτρα. Καλά, 650 δεν είναι. Τι είναι 650 μέτρα? Πάνε με το σχέδιο, όχι με τα εκτός σχεδίου. Εγώ σου αναφέρω τι λέει η μελέτη. Βρίσκεται δυτικά του οικισμού Καλλιρόης σε ευθεία. Η μελέτη αυτή, η οποία έχει, συγγνώμη, μια παρένθεση τώρα για να βγάζουμε 650 μέτρα. Η μελέτη η οποία έχει υπογραφεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Πόσα μέτρα του κάλυπτε? Γιατί η πληροφορία δικιά μου ότι ήταν λιγότερα. Είχαν υπογράψει μελέτη, η οποία η μελέτη αυτή νομίζω ότι ήταν 250 ή 300 μέτρα από τον οικισμό. Αν είναι αυτό. Ισχύει τέτοιο? Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 300. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ήταν 300 μέτρα. Άρα οι άνθρωποι αυτοί. Σε ευθεία και δεν είχε ξεκαθαριστεί, Νίκο. Είναι υπερνόμιμη. Αν υπάρχει εκτός ή εντός σχεδίου, με βάση το σχέδιο που υπάρχει στην περιοχή, καλύπτεται. Δεν μιλάμε για τα εκτός σχεδίου. Αυτή είναι η ουσία, Νίκο. Τα εκτός σχεδίου, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Ότι οι Σουηδοί που είναι από πάνω 50 μέτρα δεν πιάνουν. Όχι, αυτό δεν του έχουν αναφέρει πουθενά. Μπορώ να σου πω στη μελέτη, δεν έχει αναφερθεί. Έχουν αναφερθεί διάφορα άλλα ζητήματα. Απλά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε για το τι γίνεται με τη θέση Παραδείσια. Είπαμε τέλος πάντων για το πώς είναι οι βαθμολογήσεις. Αλλά τι έγινε και με το Παλιοροβούνι. Ναι, λέει ότι έγινε διερεύνηση για την ένταξη στις εναλλακτικές θέσεις και τις θέσεις Παλιοροβούνι. Δηλαδή το Παλιοροβούνι δεν έχει εξεταστεί καθόλου όσον αφορά τα κριτήρια που είπαμε. Έτσι γράφει εκεί. Ναι, δεν έχει εξεταστεί, θα σου πω. Η ένταξη της θέσης όμως δεν κατέστη δυνατή για να μπει ως εναλλακτική, δηλαδή το Παλιοροβούνι. Ναι. Γιατί έχει χαρακτηριστεί ως αναδασωτέα. Το ότι έχει χαρακτηριστεί ως αναδασωτέα είναι κάτι πολύ απλό. Δεν το αποχαρακτηρίζω, γιατί δεν πλάκα κάνουν τώρα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γεια συνεχίζει. Αυτό λέει εδώ. Και ναι, συνεχίζει ότι διερευνήσανε τέλος πάντων και μια παρακείμενη θέση της περιοχής Παλιοροβούνι, η οποία δεν βρισκόταν εντός των αδασωτέων εκτάσεων. Οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής αυτής και ειδικότερα ο εντοπισμός ρήγματος ενδεχομένως ενεργού χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε. Βάσει μιας προκαταρκτικής γεωλογικής διερεύνησης, δηλαδή μπορεί να πας εκεί, να δεις κουνιέται το έδαφος. Αν κουνιέται, μπορεί να πεις ότι έχει ρήγμα.
εκτιμήθηκαν ως μη ικανοποιητικές και οδήγησαν σε αποκλεισμό αυτής της περιοχής. Δηλαδή, το Παλιωροβούνι δεν έχει καν. Είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Αγραφιώτης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν μπήκαμε στην διαδικασία για το Παλιωροβούνι, επειδή δεν μπορούσε να προχωρήσει παρακάτω. Και μάλιστα τότε δεν είχε πει αυτό που είχε πει, ότι δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε. Αυτό που λέει κάπου δυνατότητα απόκτησης γης, γιατί είναι, δεν είναι ιδιωτικός χώρος. Είναι χώρος που υπάγεται στο δημόσιο και δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης γης. Είχε πει τότε. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο βέβαια στη μελέτη. Είναι κάτι, αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Και να πούμε αυτό που είπε ο Νίκος για τις μελέτες, ότι στη μελέτη του 2005 η ίδια εταιρεία, η Enviroplan, έβγαζε πρώτο το Παλιωροβούνι και τέταρτο το Βασιλικό, δηλαδή την περιοχή της Καλλιρόης. Άρα υπήρχε και το Βασιλικό. Υπήρχε. Υπήρχε το Βασιλικό, δηλαδή έχει ιστορία το Βασιλικό, η Καλλιρόη δηλαδή έχει ιστορία. Πώς δεν έχει, Νίκο, αυτό έχει επισημανθεί από όλους. Και πού, και εγώ πρώτη φορά το αξιοπορτές που γράφτηκε εκεί, δηλαδή το έχετε ξανακούσει εσείς. Εμείς το είχαμε σημειώσει κιόλας και στην το μελέτη. Όχι, δεν κατάλαβες, εδώ αυτό το πράγμα για να υπάρχει από τη μελέτη, από το Παλιωροβούνι, ότι υπάρχει το Βασιλικό και τέτοια. Άρα κάποιοι οποίοι, και ιδιαίτερα οι πολιτικοί οι οποίοι τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα. Αλλά υπήρχε το θέμα της Καλλιρόης. Το ήξεραν οι πολιτικοί. Ναι, το ξέρανε. Πώς υπήρχε το... από πριν το θέμα της Καλλιρόης. Δεν ανακύψε τώρα εντελώς ξαφνικά. Όχι, απλά. Άρα, γιατί. Ναι, εντάξει. Δεν τους ενόχλησε γιατί δεν έχουμε αποκλείσει όλους τους υπόλοιπους. Φέραμε την Καλλιρόη. Άρα, εδώ πέρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, εδώ πέρα. Εδώ, κάποιοι ξέρανε εδώ και χρόνια υπήρχε και η πρόταση της Καλλιρόης σε αυτό το θέμα. Και δεν είχαν πει σε κανέναν τίποτα. Οι πολιτικοί. Κάποια επίδοξη προστάτες τώρα της Καλλιρόης. Για να ξέρουμε και τι γίνεται. Το θέμα είναι. Αυτό το θέμα τώρα εδώ πέρα, δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχει ρήγμα και ενδεχομένως να είναι τώρα. Όσον αφορά τα αναδασωτέα, θα με τρέψω να σου πω, επειδή μίλησα με τον κύριο, είχα μιλήσει εγώ τότε, γιατί το είχα ακούσει εγώ. Είχα μιλήσει και προσωπικά με τον κύριο Αγγελάκα, μου είχε πει ότι αυτό το θέμα έχει λυθεί. Αυτό το θέμα λύνεται αμέσως και νομίζω ότι σε μια κατάσταση τώρα τέτοια όπως είναι τα. Όπως είναι ο τρόπος ο οποίος γίνουν τα εργοστάσια και γίνεται, νομίζω ότι γίνεται με ΣΔΙΤ αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι. Αυτή η ιστορία με το ΣΔΙΤ νομίζω ότι έχει και μια η σύμπραξη του κράτους, δηλαδή με τον ιδιωτικό φορέα, νομίζω θα μπορούσε να προσφέρει αυτό το εργοστάσιο, αυτό το χτήμα. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα. Και μου είπε ότι, ιδιαίτερα και ο Σαγκελάκας μου είπε ότι είναι πολύ γρήγορο να αποχαρακτηριστεί. Με μια απλή τροπολογία θα να, είναι το αναδασωτέο δηλαδή. Το αναδασωτέο δηλαδή, θα βγάλουμε το αναδασωτέο να μην φυτέψουμε το αναδασωτέο και να πάμε να βάλουμε το τέτοιο δίπλα στα σπίτια. Το οποίο όπως τα λέει είναι 650 μέτρα που το έχουν μετρήσει οι κύριοι. Δεν ξέρω, οι κάτοικοι της Καλλιρόης, οι κάτοικοι της γύρω περιοχής το ξέρω καλύτερα. Αλλά αυτό βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση τελείως επιστημονική, να πω, πράγματα που μπορεί να κάνουμε εμείς, η οποία με κάποια νούμερα, με τα ενδεχόμενα της τέτοια, η διερεύνηση του Παλιοχουνίου, η διερεύνηση στο Παλιωροβούνι, εκείνο δεν γίνεται, το 1-13 της κοινωνικής συνένεσης, γιατί και το 1-13 της κοινωνικής συνένεσης, κάποιοι έχουν συνένεση να γίνει και το εργοστάσιο. Σαφώς. Τότε να μην γιατί άμα είναι αυτή η κοινωνική συνένεση, έχει ψαχτεί το θέμα, έχει ρωτήσει. Γι' αυτό λέμε ότι κάποιοι το ξέρανε και κάποιοι έχουν συνένεση. Θυμάστε και όταν τώρα με το που είδανε. Τη αφαιρετική μεθόδου που είχαν βγάλει. Όχι. Τώρα με το που είδαν τη βουλή του κόσμου, κάποιοι το ξέρουν και έχουν συνένεση. Και τώρα με το που είδαν τη βουλή του κόσμου, έχουν βγει μπροστά και αυτοί με τις σημαίες. Για να πούνε ότι παιδιά και εμείς είμαστε μαζί σας. Γι' αυτό και επειδή άφησε πολλά ερωτηματικά, νομίζω και στο. Και στο off the record ο κύριος Στατούλης και ο κύριος Αγραφιώτης με τη Στέρνες, δεν ξέρω τι κάνανε αυτοί, ότι είχαν συστήσει με πολύ κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς τα έχουν σχεδιάσει και πώς τα έχουν κάνει και δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί με το Παλιωροβούνι. Γιατί αν η μελέτη τώρα, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τη μελέτη, ούτε οι δικοί είμαστε, ούτε έχουμε τις γνώσεις αυτές. Αλλά εμείς λέμε το πολιτικό κομμάτι και να σας πω και κάτι. Λέμε, νομίζω ότι μεταφράζουμε και αυτές τις άξιες απορίες που έχει ο κόσμος στα καφενεία που μας βλέπει. Ο κόσμος εκεί στα σπίτια τώρα αυτή τη στιγμή σε αυτήν την περιοχή ή και σε άλλες περιοχές οι οποίες ενδεχόμενα θα μπορούσε να γίνει ή θα μπορούσε να πάει αυτό το θέμα. Ρωτάμε απορία αυτά τα πράγματα. Τι ενδεχομένως λέει να μην είναι το Παλιωροβούνι. Τα λεφτά που χαθήκαν εκεί, οι μελέτες. Σωστό. Η ίδια εταιρεία δεν είναι. Η ίδια εταιρεία. Δηλαδή, γιατί το λέει τώρα η ίδια εταιρεία. Θέλει και άλλα λεφτά, έχει κάνει και άλλη μελέτη τώρα στη. Και πότε έκανε προλάβει και έκανε μελέτη. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Και να πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Ένα εργοστάσιο τώρα, όπως μου το είπαν και πάρα πολύ, ένα εργοστάσιο τώρα στην Καλλιρόη και ένα εργοστάσιο στο Παλιοχούνι, στην Αρκαδία. Γιατί δεν γινόταν ένα μεγάλο στο Παλιοχούνι να πηγαίνουν όλα εκεί.
Θα γίνονταν ένα. Ένα στη Μεγαλόπολη, ένα στην Αρκαδία. Δεν ξέρω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό λέω αυτό. Πράγματα, αλλά ο κόσμος αυτά λέει. Και δεν γινόταν ένα, αλλά τελείωσε το θέμα. Και στην Αρκαδία που είναι, που είναι το κέντρο της περιφέρειας. Μα το ίδιο έχει γίνει στην Κορινθία και στην Αργολίδα, το Δομενικό. Γίναν δύο σταθμοί μεταφόρτωση εκεί. Και τα πάνε στην Αρκαδία. Ναι, και τα πάνε στην Αρκαδία, στην Παλαιόχρονη. Αυτά έχει. Γιατί να μην γίνει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι, τι γίνεται. Πάντως η υπόθεση προσωπικά, όπως το βλέπω εγώ, κοινωνικά δηλαδή, μπάζει από πολλές πλευρές. Τώρα, επιστημονικά μπορεί η μελέτη, γιατί και εμένα έτσι μου είπαν, η μελέτη είναι πολύ άρτια και πολύ. Μπορεί να έχει δοθεί. Αυτή. Τώρα μπορεί να την κρατήσει και με τα μέτρα, λέει 650 μέτρα. Πώς τα έχουν μετρήσει. Ενώ μπορεί να ήταν 300, μπορεί να τα έχουν μετρήσει. Δεν ξέρω τώρα. Καλά, είναι και μπορεί... και ο Τιλίδη από το θέμα είναι ότι εκεί πέρα ήταν οι δικλείδες ασφαλείας τέτοιες που οι κύριοι εδώ πέρα πήγαν με βάση το όσα ορίζει. Και ο εντολέας διαγωνισμός. Ο εντολέας του διαγωνισμός. Ο εντολέας του διαγωνισμός. Αλλά πάντως εγώ λέω. Πάντως εγώ λέω τα 300 μέτρα αυτή τη στιγμή αυτά, τα οποία είναι τα 600 μήνυνα, τα οποία ήταν 300 μέτρα, όπως μου είπε Κώστα, ότι μάλλον κάτι τέτοιο ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 300 μέτρα που έχουν ψηφίσει. Και από ό,τι μου δείξε, θέμη και για το θέμα της Βάλτας εκεί με, το, με τον. Πώς το λέμε, την περιοχή η οποία είναι, έχει τα θυράματα και τα. Ναι, ναι, ναι. Πώς τη λένε την περιοχή αυτή. Για... Τώρα μου διαφεύγει λίγο, πάντως είναι. Ναι, την περιοχή αυτή η οποία είναι ευρεία του προστατευτικού κάλους, δηλαδή ότι είναι η περιοχή φυσικού κάλους και με τη Λωρίδα και την Πανίδα εκεί με τα πουλιά και με τους λαγούς, δεν ξέρω τι είναι, για αγριογούρνα, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να έχει και λιοντάρια στο τέλος εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περιοχή η οποία είχε και το έγγραφο το οποίο είχαμε βγάλει την άλλη φορά εμείς εδώ πέρα, είναι στο όριο. Από το 85. Δηλαδή, για πες μας σε πόσα όρια είναι εκεί πέρα, είναι γύρω στα. Σε ευθεία απόσταση λέει 800 μέτρα εδώ. Ορίστε. Σε ευθεία απόσταση την λέει 800 μέτρα. Είναι 800 μέτρα από αυτή την περιοχή. Ναι, από αυτή την περιοχή. Ναι, δηλαδή. Τα λιοντάρια και οι λαγοί και αυτοί σταματάνε και γάμοι και τα. Θα σταματάνε, ναι, θα έχει κόκκινη γραμμή και να σταματάνε. Τέλος πάντων, ο κόσμος καταλάβει τι γίνεται και εμείς απλώς αναδεικνύουμε μια κατάσταση 2.500. Πόσες είμαι σκόρτα την εσύ. 2.117. 45 μέρες έχουν διαβάσει. Τηλέφωνο και λέει, μας είπαν. 45 μέρες έχουν διαβάσει. Εμείς κάναμε πάντως γύρω στη 1-1.5 ώρα για να την κατεβάσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλές σελίδες, να τις εκτυπώσουμε. Χαλάσαμε και πολύ χαρτί σήμερα. Λοιπόν, και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να διαβάσουμε ολόκληρη. Γιατί ξέρεις ότι. Στα ψηλά γράμματα είναι εκεί που κρύβονται και οι λεπτομέρειες. Αν και μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι. Νομίζω η Συντονιστική Επιτροπή έχει πάρει από ό,τι μας είπαν γεωλόγους, δικηγόρους και διαπράγματα. Ναι. Δεν διαβάσουν. Τώρα δεν ξέρω εγώ. Άμα είναι η μελέτη τόσο πολύ εμπεριστατωμένη και τόσο πολύ αυτή με τα μέτρα και τέτοια πράγματα. Θα γίνει τις μελέτες, θα σου πω, γιατί έχουν πάει από ό,τι πληροφορούμε από το αντίπαλο στρατόπεδο. Όχι τη Environ, τη άλλη τέλο πάντων πλευρά. Τι άλλη πλευρά, συγγνώμη, γιατί υπάρχουν δύο πλευρέ. Των μελετητών. Κάτσε, υπάρχουν δύο πλευρέ. Υπάρχει η πλευρά των μελετητών και υπάρχει και η άλλη πλευρά των σκουπιδοεργοστασίων. Η οποία η πληροφορία μου είναι για να πω ότι η άλλη πλευρά των σκουπιδοεργοστασίων, των σκουπιδοεργοστασιαρχών, οι οποίοι θέλουν να φάνε τον κόσμο, τα έχουν χώσει κοινώ λεγόμενο σε κάποιου άλλου. Οι οποίοι φωνάζουν κατά τη ιστορία και τέτοια πράγματα. Σε όλη την ιστορία αυτή για να φωνάζουν, για να δημιουργήσουν πρόβλημα σε όλη την ιστορία αυτή για να πάμε αλλού και σε άλλα σκουπιδοεργοστάσια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο στρατόπεδα δηλαδή. Γιατί και των μελετητών και των σκουπιδοεργοστασιαρχών. Πάντως αυτό των μελετητών έχει πολύ ουσία. Πάντως οι κάτοικοι παίρνουν τηλέφωνο και μας το μεταφέρουμε. Λέει, μας είπα να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας. Πού να το κάνουμε και πώς να διαβάσουμε 2.117 σελίδες. Έχουν τρελαθεί και οι άνθρωποι. Ψάχνουν για αυτήν την ώρα τι θα κάνουν. Θα τους ενημερώσουν λογικά οι αρμόδιοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι πολλά ερωτήματα τώρα από εκεί πέρα. Ας τα βρούμε. Θα τα δούμε έτσι και εμείς... κάποια σημεία. Εν τω μεταξύ, είναι και ένα βασικό ερώτημα να δούμε λίγο και το τι γίνεται πέρα από την χωροταξία. Και το. Τις ποσότητες. Ποσότητες, κόστη. Έτσι, γιατί και αυτά δεν έχουν απαντηθεί αυτά ακόμα. Δεν τα έχουμε δει ακόμα. Δεν τα έχουμε καταφέρει να τα βρούμε ακόμα. Πάντως, εγώ να πω και κάτι άλλο. Εγώ για να το ολοκληρώσουμε, να το κλείσουμε, να μην κάνουμε εμείς τους ειδικούς. Ότι όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως όλοι έχουν πει, ακόμα και οι κάτοικοι και όλος ο κόσμος έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη να τελειώσει αυτό το παραμύθι μετά με τους σκουπιδοργολάβους και αυτό το θέμα και έτσι. Και υπεύθυνοι, αν θα χαλάσει και αν θα διαλυθεί η διαδικασία αυτή, δεν νομίζω να τολμήσει κανένας να πει ότι είναι κάτοικοι της Καλλιρόης ή κάτοικοι της περιοχής αυτής. Υπεύθυνοι θα είναι αυτοί οι οποίοι μαγειρέψανε με τη μεγάλη την κουτάλα. Αν θα χαλάσει, λέω εγώ, γιατί υπάρχουν πολλές κακές ζωές που λένε θα χαλάσει για να πάμε στο δεύτερο ανάδοχο. Εγώ λέω αν θα χαλάσει. Υπεύθυνοι θα είναι αυτοί οι οποίοι μαγειρέψαν, ξαναλέω, με όλη τη μεγάλη την κουτάλα σε αυτό το μικρό το τζέτζερι, αυτό το μεγάλο έργο. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα τώρα και μου λένε
Βρείτε ποια είναι η εναλλακτική θέση για το παλαιοχούνι. Κοιτάω κι εγώ πιο εξειδικευμένα. Αν δεν κάνω λάθος, τα παλαδίσια είναι και εκεί. Λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνεις λάθος. Πάντως δεν αναφέρεται εναλλακτική θέση. Στο παλαιοχούνι. Για την παλαιοχούνι. Πώς είναι καλλιρόι και εκεί αγγίζει. Λοιπόν, αναφέρεται γενικά ότι ανοίξει την Τρίπολη η εναλλακτική λύει θέση. Τέλος πάντων. Τα λεφτά είναι πολλά άρη που λέγει η παροιμία. Τα λεφτά είναι πολλά άρη και ψάχνουν να βρουν τώρα τα τέτοια. Γιατί η μοντέρνα η καινούργια αυτή είναι. Πάμε, γι' αυτό και δεν έχει γίνει τίποτα τόσο αύριο. Πάμε να δούμε άλλα θέματα. Να σας ευχαριστήσω για τους δύο πάρα πολύ για την πολιτική επικαιρότητα. Αλλά έχουμε και ευχάριστα και να δίνουμε λίγο τα ευχάριστα. Είδαμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον περιμετρικό. Αλλάζει το κλίμα στη χώρα μας και αυτό είναι ολοφάνερο και από τις σημαντικές κινήσεις που κάνουν ξένα κυρίως αλλά και ελληνικά επιχειρηματικά funds. Η εγκατάσταση της Coca-Cola, της Nokia αλλά και το ενδιαφέρον τεσσάρων επενδυτικών σχημάτων για το ξενοδοχείο του Αστέρα, ανάμεσα στα οποία και η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, σηματοδοτούν την πορεία ανάκαμψης οικονομίας της χώρας. Οι εξελίξεις αυτές μάλιστα σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, να προσθέσουμε μία ακόμη με την Microsoft σήμερα. Με ένα μπαράζ επενδύσεων που ανακοινώθηκαν χθες, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο πολυεθνικών εταιριών και διεθνών επενδυτών. Η Coca-Cola, η Nokia και το ενδιαφέρον τεσσάρων επενδυτικών σχημάτων για τα ξενοδοχεία του Αστέρα στο Καβούρι δείχνουν σύμφωνα με οικονομικούς παράγοντες ότι οι ξένοι επενδυτές άρχισαν να βλέπουν μετά από χρόνια ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και καταρτισμένο προσωπικό για να εγκαταστήσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας, δημιουργώντας εκατοντάδες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Εάν σε αυτές τις επενδύσεις προσθεθούν και αυτές που έχουν ανακοινωθεί παλαιότερα όπως τις Philip Morris, τις ZTE, τις Unilever και άλλες, τότε το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα αποκτά διαστάσεις που θα ζήλευαν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στις επενδύσεις που ανακοινώθηκαν ξεχωρίζει αυτή της Coca-Cola που προβλέπει την εγκατάσταση στην Αθήνα του νέου κέντρου διαδραστικής επικοινωνίας των πολιτών για την κεντρική και την νότια Ευρώπη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Την επιλογή αυτή γνωστοποιούν προς τον Πρωθυπουργό με επιστολή τους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκόσμιας, The Coca-Cola Company, Μουκταρ Κέντ και ο Πρόεδρος της Επιχειρησιακής Μονάδας Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, Νίκος Κουμέτης. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αντώνη Σαμαρά τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Η προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις είναι το κλειδί. Και η κίνηση της Nokia Solutions and Networks στέλνει ένα μήνυμα. Θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, μπορούμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ανάπτυξης, τόνιξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Η κίνηση της Nokia που είχε ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου και υλοποιείται σε νέες εγκαταστάσεις συνεισφέρει 150 θέσεις εργασίας, κυρίως μηχανικών λογισμικού. Από αυτές οι 110 αφορούν σε νέες προσλήψεις και οι υπόλοιπες σε εσωτερικές μετακινήσεις. Η επένδυση της Nokia είναι μια επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και πλέον η δυναμικότητα του κέντρου ανέρχεται στους 580 εργαζόμενους. Ο προσανατολισμός του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης είναι εξαγωγικός. Τέλος, τέσσερα σχήματα, ανάμεσα στα οποία και η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου υπέβαλαν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεσμευτική προσφορά για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Στη δεύτερη φάση είχαν προκληθεί 13 επενδυτές, αλλά στην πορεία προέκυψαν συμμαχίες. Ως προς το οικονομικό σκέλος των προσφορών, σημειώνεται μέχρι τώρα ότι ένα μέρος θα υπολογιστεί με βάση το γεγονός ότι πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 265 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και από το μεγάλο πλεονέκτημα που δίνεται στους επενδυτές για την κατασκευή τουριστικών κατοικιών, δίνοντας μεγάλη υπεραξία στην επένδυση. Πέραμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Καλαμάτα βρίσκεται ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενος την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν απώλειες από κάποιους που έμαθαν να είναι υπουργοί, βουλευτές και όταν χάνουν το αξίωμα ξεχνούν τι έχουν πει, ξεχνούν τι έχουν υπογράψει. Υπάρχουν και κάποιες απώλειες από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σηκώνουν, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος και την πίεση και με αξιοπρέπεια κάνουν ένα βήμα πίσω. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ θέλω να σταθώ στη δεύτερη περίπτωση αυτών των συντρόφων και να τους πω ότι αυτή τη φορά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι όπως τις άλλες φορές. Σήμερα έχουμε φτάσει μπροστά στο μεγάλο στόχο. Η Ελλάδα μπαίνει στο πρωτογενές πλεόνασμα. Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της με μια αυτονομία πολύ μεγάλα οικονομικά ζητήματα. Άρα το ζήτημα του χρέους που ήταν το μείζον όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει στο τραπέζι. Μπροστά σε αυτό, εμείς τι λέμε. Δεν μπορεί τα μέτρα που θα ψηφίσουμε να είναι ηφαισιακά που να υπονομεύουν το στόχο αυτό. Γι' αυτό λέμε όχι σε μαζικές απολύσεις. Όχι στην απελευθέρωση των πληστηριασμών, όχι σε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Και δεν τα λέμε αυτά διότι ξαφνικά αποφασίσαμε να ασκήσουμε μια άλλη πολιτική. Τα λέμε γιατί η πολιτική η οποία ασκεί τα τελευταία χρόνια θα υπονομευθεί σήμερα αν ψηφιστούν τέτοια τύπου μέτρα, διότι θα υπονομευθεί ο πραγματικός στόχος
που είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει να απαξιώσει την ιστορική διαδρομή της παράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει ένα δρόμο όπου ενοχοποιεί μια παράταξη που το 1981 έφερε επί της ουσίας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη, έφερε το κοινωνικό κράτος στη χώρα. Το 1/3 των πολιτών, λόγω των πολιτικών τους πιστεύω, ήταν στο περιθώριο. Αυτό άλλαξε. Από το 1981, αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι τα καλύτερα χρόνια όχι της μεταπολιτισμικής Ελλάδας, της ελληνικής ιστορίας για τον τόπο. Και καλός ή κακός για τον κύριο Τσίπρα, πρωταγωνιστής ήταν το Πασόκ. Το Πασόκ λοιπόν δεν είναι μόνο κάποιοι λίγοι που θέλει να αναδείξει για να κρύψει αυτή την ιστορία. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν η Μελίνα Μερκούρη, ήταν ο Γεννηματάς, ήταν ο Πεπονής. Ήτανε άνθρωποι που ψήφισαν στην Ελληνική Βουλή πολλές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, πολλές μεταρρυθμίσεις που έφεραν την Ελλάδα να είναι μια, η πρώτη δύναμη στα Βαλκάνια και μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη. Σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ποια ήταν η στάση του κόμματός του από το 1981 μέχρι την κρίση? Ποια ήταν η στάση? Απαξίωση, σύγκρουση, υπονόμευση και βέβαια όχι σε όλα. Δεν μπορεί λοιπόν ένα κόμμα του όχι σε όλα σήμερα να θεωρεί ότι έχει το ηθικό κεφάλαιο να ασκεί τέτοιου είδους κριτική στο Πασόκ. Και αν θέλετε να φτάσω και στα σημερινά, και η ιστορία με το φάρμακο, η ιστορία της συνολικής απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Αν έχει την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας ότι βοηθά τον ίδιο, κάνει μεγάλο λάθος. Η συνολική αυτή απαξίωση, χωρίς αντιπρόταση, με μόνο στόχο να έχουμε έναν εφέλωμα στην πολιτική ζωή, το μόνο που βοηθά είναι τη Χρυσή Αυγή και ας το καταλάβει επιτέλους. Να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Προσπάθειες καταβάλλονται και από το Δήμο Μεσίνης προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες σύντησης μαθητών στις σχολικές μονάδες. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει παροχή δεκατιανού σε αυτούς. Στην καταγραφή όλων των περιπτώσεων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεσίνης για την στήριξη των μαθητών που πραγματικά το έχουν ανάγκη με δεκατιανό προχωρά η Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι παίνονται. Έχουν μεγάλη δυσκολία επιβίωση. Ο Δήμος γι' αυτό έχει δείχνοντας μεγάλη ευαισθησία θα διαθέσει όσα χρήματα χρειάζονται προκειμένου τους αποδεδειγμένα έχοντας έλλειψη των βασικών αναγκών διαβίωσης μαθητών να τους αρρωγήσει. Ήδη έχουμε κάνει επικοινωνία με τα σχολεία προκειμένου να μας πούν και τον αριθμό και να πόσοι ακριβώς έχουν πραγματική ανάγκη από αυτούς προκειμένου να τους αρρωγήσουμε. Τις επόμενες μέρες που τελειώνει η προθεσμία που όντως έχουμε στείλει στα σχολεία να μας απαντήσουν, θα κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να αρρωγήσουμε αυτά τα παιδιά και θα είμαστε πάντα μαζί του, δίπλα τους και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε γι' αυτά, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το αίτημα τέτοιας στήριξης έγινε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών του Δευτέρου Γυμνασίου της Μεσίνης. Το προηγούμενο διάστημα οι εθελοντές της Μεσίνης αλλά και ο Σύλλογος Τριτέκνων είχαν βοηθήσει σημαντικά για να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Από εδώ και πέρα θα καταγραφούν όλα τα περιστατικά και με διακριτικότητα, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Στάφης Αναστασόπουλος, θα βοηθηθούν τα παιδιά. Έχει δοθεί εντολή στην υπηρεσία και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, προβλέφθηκαν τα κονδύλια και προχωράμε στην νόμιμη διαδικασία που με τρόπο αθόρυβο και χωρίς να κάνουμε φασαρία προχωράμε την υποστήριξη αυτών των παιδιών με τρόπο μάλλον που δεν θα γίνεται αντιληπτός από τα παιδιά τα άλλα που στο σχολείο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, εμείς προβλέπουμε ένα κονδύλι. Από εκεί και πέρα προτιμούμε να κάνουμε λιγότερα άλλα πράγματα, ένα έργο ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο και να μην έχουμε έλλειψη σε αυτό το πράγμα. Όμως μέχρι πρότινος, γιατί μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, τη συγκεκριμένη ανάγκη στο συγκεκριμένο σχολείο την κάλυπτε το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης. Μετά βοήθησαν και οι τρίτεκνοι στο συγκεκριμένο σχολείο και τώρα αφού αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση των αναγκών προχωράμε με την χρηματοδότηση από το Δήμο για να καλύψουμε με τρόπο όπως είπαμε διακριτικό τις ανάγκες όλων των παιδιών. Μια σημαντική εξέλιξη υπάρχει και στον πρωτογενή τομέα με τη συγκρότηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Μάλιστα το πρόγραμμα που είναι συνολικού ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Με τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς να δέχονται αιτήματα για τη λήψη χαμηλότοκων δανείων
σε αγρότες και επενδυτές με εγκεκριμένο σχέδιο βελτίωσης, όσους ασχολούνται στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και εκείνους που πραγματοποιούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Από την ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημέρα την 3η 3 Δεκεμβρίου, θα αρχίσουν τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς να υποδέχονται αιτήματα για τη λήψη χαμηλότοκων δανείων από το νεοσύσταθεν Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Τη χρονική αυτή δέσμευση τουλάχιστον ανέλαβε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Πειραιώς, κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, θυμίζοντας πως οι χορηγήσεις θα είναι με επιτόκιο κάτω του 4% και θα αφορούν σε αγρότες και επενδυτές με εγκεκριμένο σχέδιο βελτίωσης, όσους ασχολούνται στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και εκείνους που πραγματοποιούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ, έχει υπογραφεί και αναμένεται να δεχθούμε τις πρώτες αιτήσεις σε 15 ημέρες. Υπολογίστε ότι αυτό θα καταστεί δυνατό τη μεθεπόμενη Τρίτη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνιάδης. Στην εκδήλωση που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα για θέματα του αγροτικού τομέα, το ανώτατο τραπεζικό στέλεχος υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη δράση θέλει προσεκτική δουλειά και για τα δικαιολογητικά. Όμως υπάρχει χρόνος, η δράση θα κρατήσει έως το τέλος του 2014 και όπως σημείωσε, τα 135 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και τα υπόλοιπα 118 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη σύμβαση που έκανε με το ΕΤΕΑΝ. Πάντως, μόλις ενημερωθούν όλα τα καταστήματα και οι ενδιαφερόμενοι καταφέρουν να αποκτήσουν την πολυπόθητη σύμβαση του δανείου τις επόμενες μέρες, στη συνέχεια με μια εγγυητική επιστολή που θα τους χορηγηθεί από το ΕΤΕΑΝ, θα μπορέσουν να πάνε για την υπογραφή της οριστικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αμέσως μετά να συνεχίσουν την υλοποίηση του σχεδίου, αγορά τρακτέρ ή άλλου εξοπλισμού που χρειάζονται και την έγκριση της πληρωμής. Μπορεί τα δεδομένα όσον αφορά την παραγωγή να μην είναι τα καλύτερα, αφού αυτή εμφανίζεται μειωμένη, πάντως η τιμή για τις ελιές καλαμών δείχνει τώρα να τσιμπάει κατά το κοινό λεγόμενο προς τα πάνω. Θετικά είναι και τα μηνύματα για την ποιότητα του προϊόντος με μεγάλη αναλογία των μεγάλων τεμαχισμών. Η επιτραπέζια ελιά καλαμών είναι η μαύρη βασίλισσα των ελληνικών και όχι μόνο ποικιλιών. Καθώς ολοκληρώνονται οι συγκομιδίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι τιμές καταγράφουν αναδικές διαθέσεις, λόγω της καλής ποιότητας και μειωμένης παραγωγής. Σε περιοχές όπως η Λακωνία αλλά και οι Λιβανάτες, η συγκομιδία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Στο Μεσολόγγι, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη Μεσσηνία βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Τα μηνύματα που έρχονται επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μιας μειωμένης παραγωγής από 20 έως 50% κατά τόπους, αν και σαφώς πιο ικανοποιητική από την καταστροφή που υπέστησαν οι Χαλκιδικής και οι Κονσερβολιές. Πολύ θετικά είναι τα μηνύματα και για την ποιότητα, είτε λόγω της πρωίμης ανθοφορίας, είτε γιατί οι ισχυροί ανεμικοί βροχές έριξαν στο έδαφος τους δακόπληκτους καρπούς. Γι' αυτό άλλωστε και φέτος υπάρχει μεγάλη αναλογία των μεγάλων τεμαχισμών, 100 τεμάχια. Συνέπεια, όλων των παραπάνω είναι να έχουν ήδη ξεκινήσει οι τιμές παραγωγού σε λίγο υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα περσινά, δηλαδή στο 1,3 ευρώ, 1,10 ήταν πέρσι για τα 200 τεμάχια το κιλό, τον οπό προϊόν στο κλαρί. Θεωρητικά τουλάχιστον ακούγονται και για τα 1,9 ευρώ για τα 110 τεμάχια. Πάντως η παραγωγή διαβλέποντας τη μειωμένη παραγωγή σε συνδυασμό με την καλή ποιότητα είναι απρόθυμη να πουλήσουν μεγάλες ποσότητες σε αυτό το ύψος τιμών. Προσπαθούν πουλώντας μικρές ποσότητες να καλύψουν τουλάχιστον τις άμεσες ανάγκες τους, έξοδα συγκομιδής και να βάλουν τον οπό προϊόν στις σκάδες ώστε να συντηρηθεί και να μπορούν να το διαπραγματευτούν αργότερα υπό ευνοϊκότερες συνθήκες. Επίσης, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το εμπόριο αγόρασε περισσινά αποθέματα σε τιμή σκούπα. Αλλαγές σημαντικές έρχονται με την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων μετά και την προσθήκη των βελτιώσεων. Το σχέδιο νόμου κατατίθεται τις επόμενες ώρες στη Βουλή και μέσω αυτού φαίνεται πως οι πολίτες θα καταβάλουν την πρώτη δόση τον Ιούλιο του 2014 μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο με δυνατότητα 6 μηνιαίων δόσεων. Τον Ιούλιο του 2014 θα καταβάλουν την πρώτη δόση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων καθώς και του συμπληρωματικού φόρου πρώην ΦΑΠ ή κατοχή ακινήτων. Το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες ώρες προβλέπει την αποπληρωμή του ενιαίου φόρου ακινήτων και του συμπληρωματικού φόρου σε 6 μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως και τα τέλη Δεκεμβρίου. Με την ολοκλήρωση επί της ουσίας της αποπληρωμής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων το Μάιο του 2014, θα ξεκινήσει η πληρωμή του νέου φόρου που θα φέρει στα ταμεία του κράτους 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο για το 2015 ο ενιαίος φόρος θα καταβληθεί σε 9 μηνιαίες δόσεις. Όσο πάμε και χειρότερα. Μα διπλασιάσουν, τι θα τους κάνουμε. Ο Γεωργάκης είπε υπάρχουν λεφτά για τον εαυτό του, δεν είπε για μας. Με το νέο σχέδιο για την φορολόγηση των ακινήτων, τα φορολογικά βάρη μεταφέρονται από όσους διαθέτουν μικρής αξίας ακίνητα, εντός σχεδίου οικόπεδα και αγροτεμάχια, στα αστικά ακίνητα και δι σε περίπου 290.000 φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους ατομική ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Οι 290.000 ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 μεγαλύτερα ποσά φόρου σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο του ενιαίου φόρου ακινήτων, αφού θα επιβαρυνθούν με διπλό φόρο. Θα πληρώσουν τόσο για το κάθε ακίνητο που θα έχουν στην κατοχή, καθώς και συμπληρωματικό φόρο, δεδομένου ότι η περιουσία τους ξεπερνά τα 300.000 ευρώ. Από τον συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος θα είναι στα πρότυπα του ΦΑΠ, αλλά με αυξημένο ατομικό αφορολόγητο από τις 200-300.000 ευρώ, προβλέπεται να εισπραχθούν 660 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 380 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουν οι 290.000 ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 280 εκατομμύρια ευρώ οι επιχειρήσεις.
Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μία ακόμη άρση ασυλία συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή για τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής στη Μεσσηνία, Δημήτρη Κουγούτση. Η ένταση ήταν στο κόκκινο με ανάλογους διαλόγους. Την άρση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη και Δημήτρη Κουγούτση, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Σε σύνολο 254 παρόντων βουλευτών υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Κουκούτσι ψήφισαν 253, ενώ ένας βουλευτής δήλωσε παρόν. Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής απέρριψαν τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις αστήρικτες και έκαναν λόγο για ψευδομαρτυρίες εναντίον τους. Σημειώνεται ότι ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην Μεσσηνία, Δημήτρης Κουκούτσης, κατηγορείται για τα αδικήματα που αφορούν εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση και σωματικές βλάβες. Τονίζεται ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή του συγκεκριμένου θέματος υπήρξε ένταση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής. Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κύριο Δημήτριο Κουκούτσι. Θα λέει ο κύριος Κωνσταντίνου που έχει υποβάλει τη μήνυση, κινήθηκα από πίσω του. Θα το ήθελε, αλλά δεν γίνεται αυτό. Και τον χτύπησα, λέει, στην πλάτη και πήγε μετά από το Φεβρουάριο για να δει ότι η πλάτη του είναι χτυπημένη και ότι έχει μελανιά το χρυσό μου. Το Φεβρουάριο το είδε. Ποιος είναι αυτός που καλεί σε ιερή τζιχάντ ενάντια στον ελληνικό λαό? Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Εγώ καταλαβαίνω τη θέση σας, αναγνωρίζω τη θέση σας. Θα ήθελα να είστε πιο ήρεμος σε εκφράσεις σας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που καταζητείται από την Ιντερπόλ? Δεν μπορεί να πάει στην πατρίδα του και εδώ κυκλοφορεί ελεύθερος ως πρόεδρος της Ενώσεως Πακιστανών. Κύριε Τριγάζη, επί του προσωπικού, όλα αυτά που λέει είναι ψέματα. Μία ακόμα ξεχωριστή έκδοση που κυκλοφόρησαν προχώρησε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αρχεία Νόμου Μεσσηνίας στο Λεύκο παρουσιάστηκε σήμερα. Αποτυπώνεται η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλιφέρη στην περίοδο 1937-1974. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νόμου Μεσσηνίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια μελέτης και ανάδειξης του αρχαιακού υλικού που απόκειται στις συλλογές τους, προβαίνουν στην έκδοση ενός ακόμη λευκώματος για την Καλαμάτα της περίοδου 1937-1974. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους παρουσιάζουν μια νέα έκδοση. Πρόκειται για ένα νέο λεύκωμα για την Καλαμάτα, το δεύτερο κατά σειρά, που έχει τον τίτλο «Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλιφέρη 1937-1974». Η σημαντικότητα του νέου λευκώματος έγκυται στο ότι στηρίζεται σε ένα σπάνιο αρχείο, στο ανέκδοτο φωτογραφικό αρχείο του ερασιτέχνη φωτογράφου Χρήστου Αλιφέρη. Πρόκειται για ένα μεγάλο σε όγκο αρχείο, 30.000 περίπου αρνητικά και θετικά φιλμ και 145 αρνητικά σε γυάλινες πλάκες, το οποίο δόρισε στην υπηρεσία μας ο γιος του Θανάσης. Είχαμε την τύχη να μας το εμπιστευτεί, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο να εμπλουτίσει την αρχαιακή και ιστορική μνήμη της γενέτερας πόλης του Καλαμάτας. Ειλικρινά τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Στις σελίδες του λευκώματος κυλάει σαν ένα φωτορεπορτάζ η ιστορία της Καλαμάτας από το 1937 έως το 1974. Συγκεκριμένα, μέσα από 270 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τις οποίες τελικά καταλήξαμε μετά από αυστηρή επιλογή με κριτήριο το περιεχόμενο και την ποιότητά τους, ξετυλίγονται σημαντικά κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, πολιτιστικά δρόμενα και πολεοδομικές εξελίξεις που σημάδεψαν την πόλη από την προπολεμική περίοδο μέχρι τη μεταπολίτευση. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, τεκμηριωμένες για να κατατοπίζεται ο αναγνώστης, παρατίθενται με χρονολογική σειρά ανά δεκαετία σε μια προσπάθεια να αρθρωθεί ένας αφηγηματικός ιστός και το ίδιο το υλικό να διηγηθεί την ιστορία της πόλης. Το βιβλίο που σήμερα παρουσιάστηκε από την προϊσταμένη των Αρχείων Νόμου Μεσσηνίας Αναστασία Μιλίτση Νίκα περιέχει μια μοναδική αρχαιακή πηγή. Το ανέκδοτο φωτογραφικό αρχείο του ερασιτέχνη φωτογράφου Χρήστου Αλιφέρη. Η αξιοποίηση του αρχείου με επίκεντρο την πόλη της Καλαμάτας, αγαπημένο το πόσιμο στην πλούσια φωτογραφική παραγωγή του Αλιφέρη, έρχεται να συμπληρώσει χρονολογικά την προηγούμενη μελέτη Λεύκωμα της υπηρεσίας, το Καλαμάτα, ο Διπορικό, σε πλατείες και δρόμους της πόλης 1830-1940, που εκδόθηκε το 2010. Σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευγενείς χορηγούς για τη γενναιόδορη οικονομική τους βοήθεια στην έκδοση του παρόντος λευκώματος, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαμάτας που για άλλη μια φορά μας βοήθησε οικονομικά, επίσης τη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, καθώς και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Θέλω να πω ότι ήταν τιμή μου που εργάστηκα
και στην ταξινόμηση του αρχείου του Αλιφέρη και στην δημιουργία αυτού του λευκώματος, του φωτογραφικού. Σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις των αρχείων, έχει μία ιδιαιτερότητα ότι δίνει προτεραιότητα στην εικόνα και όχι στο λόγο. Το επιλέξαμε αυτό παρότι αποδελτιώσαμε μεγάλο όγκο καλαματιανών εφημερίδων, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι πιο σημαντικό να προβληθεί το αρχαιακό υλικό και για όποιον διαβάσει και ξεφυλίσει αυτό το βιβλίο να το θεωρήσει μία αφετηρία για να ψάξει λίγο περισσότερο την πόλη και την ιστορία της. Όπως είδαμε και χθες, σοβαρή είναι η διάβρωση στην περιοχή του Πεταλιδίου. Αυτό αναγνωρίζεται από όλες τις αρχές και μια και η οριστική λύση είναι χρονοβόρα, αναζητάται λύση για κάποια άμεση παρέμβαση. Η θάλασσα απειλεί τα σπίτια τους και παρά το γεγονός ότι έχουν επισημάνει τον κίνδυνο εδώ και 2 περίπου χρόνια, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τίποτε. Επειδή τα σπίτια μας βρίσκονται σε πρώτη επαφή με τη θάλασσα, άρχισε τώρα να μπαίνει η θάλασσα στα οικόπεδά μας, να γκρεμίζει τους κήπους και να προχωρεί προς τα θεμέλια των σπιτιών μας. Έχουμε τεράστια διάβρωση και θέλω να ρωτήσω ποιος είναι αρμόδιος για τον Αιγιαλό, ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τον Αιγιαλό. Κανένας ή μάλλον όλοι ξέραν το πρόβλημα που υπάρχει στο Πεταλίδι, αυτό δηλώθηκε διαστόματος κάποιων αρμόδιων, αλλά κανένας δεν αναλάβανε την ευθύνη να κάνει κάτι. Απλά έχουμε ενημερώσει τους πάντες και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Όχι μόνο τοπικούς φορείς, αλλά και περαιτέρω. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, όπως αναγνωρίζει και η Δημοτική Αρχή Μεσίνης. Και όπως τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος, αναζητάτε λύση προκειμένου να υπάρξει μια άμεση παρέμβαση. Κάνουμε λοιπόν υπόμνημα, το οποίο θα το απευθύνουμε προς την τιματική υπηρεσία, προς το Υπουργείο, αλλά και προς τον Εισαγγελέα και θα ζητάμε την έγκριση να παρέμβουμε, εννοείται συνεργαζόμενοι με τους ιδιώτες. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε τον τοίχο του ιδιώτη, αλλά θα μπορούσαμε στο όριο που είναι και τα οικόπεδα των ιδιοκτησιών να προγραμματίσουμε ένα δημόσιο έργο το οποίο θα βάλει ένα φραγμό και ένα τέλος στην διάβρωση. Βεβαίως η οριστική λύση του προβλήματος μπορεί να έρθει από το έργο που θα δείξει η μελέτη, η οποία μελέτη όμως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, δεδομένου δεν υπάρχουν και οι πόροι, και πρέπει να συνεργαστούμε με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό το έχουμε ζητήσει και εγγράφως, να γίνει η μελέτη, η ακτομηχανική και όλες αυτές που προβλέπονται, ώστε να μπορέσει να γίνει και έργο μέσα στην θάλασσα, το οποίο θα προκαλέσει και προσάμωση και θα μπορεί να επαναφέρει την ακτογραμμή στο συγκεκριμένο σημείο σε αυτό που ήταν στο παρελθόν. Αρκετές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Οι πολίτες έχουν χτυπηθεί από την κρίση και οι προσπάθειες προκειμένου να τα βγάλουν πέρα είναι μεγάλες. Η οικονομική κρίση, η ανεργία και η συνακόλουθη οικονομική εξαθλίωση πολλών ελληνικών νοικοκυριών έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονο επισιτιστικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, κατά την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των 6.272 μαθητών, το 52% δηλαδή, αντιμετώπιζε επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ για το 23% το πρόβλημα ήταν πιο έντονο. Δύσκολα. Την περίοδο που ζούμε υπάρχει κρίση αρκετή στην αγορά, μισθοί πολύ περιορισμένοι, πολλοί δεν έχουμε και τις δουλειές οποίες είχαμε, κοιτάμε όλοι όπου υπάρχει προσφορά να την εκμεταλλευτούμε. Δύσκολη κατάσταση, αν δουλεύει και ένα στο σπίτι, πολύ και δεν δουλεύει και καθόλου. Ζούμε με τα σύνταξη της γιαγιάς και του παππού τα χρήματα. Αφού κόβουν μισθούς, συντάξεις, τα πάντα όλα, τι θα γίνει? Πώς θα επιβιώσει ο κόσμος? Όλο και δυσκολότερα. Και μας έρχονται και χειρότερα καταστάσεις όμως. Σίγουρα δεν τα βγάζουν πέρα. Έχονται πολύ, πολύ κόσμο σε σκουπίδια. Αν είναι δυνατόν, σε αυτά που περνάμε σήμερα όλη η Ελλάδα, εδώ δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα νοικοκυριά μας, με τις υποχρεώσεις, είναι πολλά τα χαράτσια. Ο κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες, οι νέοι, μεγάλο ποσοστό ενεργείας, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και είναι και δύσκολο και από εμάς γονείς και εμείς να τα βοηθήσουμε με τη σειρά μας. Τώρα, παιδιά, ο σκοπός είναι να μην προχωρήσουν περισσότερο τα πράγματα. Τα χρήματα όλο ένα και λιγοστεύουν. Οι περισσότεροι πολίτες αναζητούν για προσφορές, ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που βρίσκονται στα όρια εξαθλίωσης. Βεβαίως πεινάνε και έχουμε και παραδείγματα και με συγγενικά μας πρόσωπα, όχι μόνο ξένα, και ανθρώπους που είναι στην γειτονιά μας. Βλέπουμε παιδάκια που πεινάνε, εντάξει. Έναν μεγάλο, φυσικά και μεγάλοι, έχουν ανάγκη όλοι, αλλά όταν βλέπεις και παιδί κιόλας να πεινάει,
Παιδιά που πήγαν πάνε σχολείο και δεν έχουν να φάνε το πρωί και τα βλέπει στο σχολείο και δεν είναι, μπορούν να τα επεξέλθουν και στην δραστηριότητα του σχολείου. Εκείνο είναι το πιο άσχημα ακόμα. Και φυσικά πρέπει και από τα σχολεία και από την πολιτεία να φροντίσει πρώτα-πρώτα και για αυτά τα παιδιά. Είναι πιο αδύναμος κρίκος σε μια λυσίδα. Όχι να πεινάνε, να αυτοκτονάνε. Αυτό είναι το άσχημο. Από εδώ και πέρα, αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο ήδη, μας φτάνει εκεί που είχαμε φτάσει στην αρχή. Και κάπου και εμείς οι γονείς ίσως και να τα είχαμε παρακάνει γιατί τα θέλαμε όλα στα παιδιά μας. Και εσείς οι νέοι με τη σειρά σας επίσης το ίδιο. Τώρα θα προσγειωθούμε σε αυτά που έχουμε. Είναι η παροιμία αυτό που λέει μέχρι εκεί που φτάνει το στραμμά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Απλά θα γυρίσουμε στα παλιά, χειρονακτικά, εργασίες, ό,τι μπορούμε, αλλά και οι καιρικές συνθήκες μερικές φορές δεν βοηθάνε και έχουμε και αυτές τις ζημιές δηλαδή. Ένα μέρος της οικονομίας της Μεσσηνίας βασίζεται στην παραγωγή ελαιολάδου. Πάνω σε αυτό γίνεται έκκληση στο Δήμαρχο ώστε να διορθωθούν οι δρόμοι μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις, ώστε οι αγρότες να προχωρήσουν στην ελαιοσυγκομιδή. Θα ήθελα να πω ένα μήνυμα στον κύριο Δήμαρχο. Επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές και είναι η αλήθεια ότι η Καλαμάτα, ναι η Καλαμάτα μας, ναι να αξιοποιήσουμε και να έχουμε μια καλή πόλη, να έχουμε κόσμο, να έχουμε τουρισμό το οποίο δεν είχαμε. Ήδη έχουν ανέβει τα πράγματα και αυτό ευελπιστούμε να, και οι νέοι μας να δουλέψουν στο μαγαζιά, οι καταστηματαρχαίοι και όλοι. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξει και τον αγροτικό κόσμο, διότι με τις πλημμύρες έχουν γίνει πολλές ζημιές σε δρόμους το οποίο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τη συγκομιδή μας και λίγο βοήθεια δηλαδή από το Δήμο, τουλάχιστον όχι πολλά, ένα στρώσιμο του δρόμου είτε διόρθωμα εν πάση περιπτώσει είτε λίγο τσιμέντο, να το πω έτσι. Τουλάχιστον σε ζημιές που έχουν γίνει αρκετά τώρα με τις πλημμύρες. Σημαντικές είναι οι προσφορές που υπάρχουν από πολίτες στα δημοτικά κοινωνικά παντοπολία, τα οποία συνεχίζουν τη δράση τους. Σήμερα από παραγωγό της Μεσσηνίας δόθηκαν 45 κιλά ρύζι που μόλις βγήκε από την περιοχή της Μαγαρίας. Σε όλο το Καλλικρατικό Δήμο Μεσσηνίας η ποσότητα είναι 7.580 κιλά και έχουν μέχρι σήμερα μοιραστεί πάνω από 6.000 κιλά. Η διανομή γίνεται μέσω των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Οι δικαιούχοι γνωρίζουν, γιατί έχουν κάνει αιτήσεις, ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος και επομένως πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους για να τα παραλάβουν τα τρόφιμα. Και επίσης όσοι κατάγονται από την πόλη της Μεσσηνίας και είναι δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τρόφιμα, τα ζυμαρικά από τον κύριο Ηλιόπουλο τον Κωνσταντίνο που είναι στο γραφείο της πρόνοιας εδώ στο Δήμο. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα διανεμεθούν επίσης και ελαιόλαδο και τυριά, φέτα, κασέρι κλπ. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανακουφιστούν συμπολίτες μας που τα έχουν αυτά τα τρόφιμα ανάγκη. Σήμερα εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε και τον συνδημότη μας, τον κύριο Κοτσιλιέρη Βασίλη, ο οποίος είναι παραγωγός ριζιού εδώ στην Μακαρία. Προσφέρει αυτή την ποσότητα ριζιού στο κοινωνικό παντοπολείο. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε του χρόνου να έχει ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, δεδομένου ότι το ρύζι της Μακαρίας είναι το καλύτερο από άποψη ποιότητας και πιστεύω ότι αν βρεθεί φόρμουλα στο μέλλον θα μπορέσουμε να το διαθέτουμε όλο στην αγορά την οποία προωθεί η Δημοτική Αρχή. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο και τους κύριους αντιδημάρχους. Πιστεύω αυτή την κίνηση που κάνω εγώ να την κάνουν και άλλοι συμπολίτες μου και παραγωγή διαφόρων προϊόντων και θα πω κάτι να κάνει ο Δήμαρχος σε μια κάποια αγορά που γίνεται κάτω που ετοιμάζει να μπορούμε και εμείς σαν παραγωγή της τοπικής εδώ με αγοράς να πουλάμε τα προϊόντα μας και να προτιμάει ο κόσμος τα προϊόντα πρώτα τα τοπικά και μετά από άλλα μέρη. Αυτό έχω να πω, ευχαριστώ πολύ και ό,τι τον έχουμε χρειαστεί είναι παρόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
εγώ ξόφνησα. Αντίο, φίλε. Και πού είσαι? Να πεις σε όλους ότι στάθηκα σαν λιοντάρι. Μέχρι που βγήκε το λιοντάρι και εκεί στράβωσε. Αντίο, φίλε. Και πού είσαι? Μιλάμε για πολύ έξυπνο λιοντάρι. Αντίο, φίλε. Και πού είσαι? Φίλε, μην περιμένεις να σταματήσει. Έχει free to go. Και μόνο με 5 ευρώ έχει 200 λεπτά προς όλους. Α, πονάς. Όχι, κάτι θυμήθηκα. Άσε που μπορεί να συνεχίσει για άλλα 100 λεπτά. Μόνο με 2 ευρώ επιπλέον. Free2go.gr. Για να μην σταματάς να μιλάς. Πάλι. Και αν θες να μιλάς ακόμα περισσότερο, κάνε απλά login στο free2go.gr και κέρδισε. Free2go.gr. Για να μην σταματάς να μιλάς. Μία ακόμα σημαντική κίνηση είναι σε εξέλιξη από τον Τζίμι Παναγιωτόπουλο. Τελευταία στην πόλη μας βρέθηκε ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Taekwondo, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο για να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έκανε την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που συνοδευόταν από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Μαζί του συνόδευε και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Νίκος Ετσόνης. Ο πρόεδρος ήρθε από τη Γερμανία στην Ελλάδα για να παραστεί σε ένα meeting που είχε για την Ολυμπιακή Επιτροπή. Την Ολυμπιακή Επιτροπή και μετά ζήτησε να έρθει στην Καλαμάτα για να μιλήσει, να συζητήσουμε για να προκειμένου να γίνει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Καλαμάτα. Εδώ και πολύ, πάρα πολύ καιρό έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το παγκόσμιο, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Καλαμάτα. Πιστεύω πως πετύχαμε το στόχο μας. Μαζί μου έχουν συμβάλει και ο Θανάσης ο Μασιλόπουλος, που ήταν παλιά χρόνια, χρόνια πριν πολλά χρόνια μαθητής μου, μαύρη ζώνη στο Taekwondo, έχει βοηθήσει κι αυτός και πάρα πολλοί άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει ώστε να να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο σχέδιο που έχουμε, να γίνει το πρωτάθλημα αυτό. Τη Δευτέρα ήρθαν στην Καλαμάτα για 4 ώρες μόνο ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να επισκεφτούμε όλοι μαζί τον Δήμαρχο, να του ανακοινώσουμε πως σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Δήμαρχος μας δέχτηκε, μας είπε συγκεκριμένα θα βοηθήσει όλη αυτή τη διαδικασία του πρωταθλήματος και ό,τι χρειαστεί θα είναι μαζί μας. Μαζί μας και από οικονομική πλευρά και με χορηγούς και οτιδήποτε χρειαστούμε γι' αυτό. Θα είναι πιστεύω μια πολύ μεγάλη προβολή για την πόλη μας στην Καλαμάτα, και γιατί θα έχουμε 1.300 αθλητές που θα αγωνίζονται με παράγοντες, προπονητές, κόσμος θα ξεπεράσει τους 5.000 αθλητές για μία εβδομάδα που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα. Θα είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη μας, για τα μαγαζιά μας, να δώσουμε μια βοήθεια και μια ανάσα σε αυτή την κρίση που περνάμε σήμερα. Ο πρόεδρος ευχαριστήθηκε τόσο πολύ με την Καλαμάτα και με τη συγκέντρωση, συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχό μας και ιδιαίτερα και με την πόλη μας, όπου μετά πήγαμε
στο ΕΛΙΤ να επισκεφτεί και μια έκθεση με τα Ολυμπιακά κοιμήλια που διοργανώνει εκεί για πάρα πολύ καιρό ο Τάσος Παπαδόπουλος. Τον ξεραγγίσαμε και στην έκθεση και έμεινε καταευχαριστημένος από την Καλαμάτα. Έφυγε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, η υπόσχεσή του ήταν το παγκόσμιο το 2014 ή Μάρτιο ή Οκτώβριο θα γίνει στην Καλαμάτα. Αυτό είπε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Την έλαβαν και οι τρεις είπαν θα γίνει το πρωτάθλημα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Ακολουθεί η εκπομπή Υποθέσεις με τον Κώστα Τζερετζούλια και προσκεκλημένο τον Δήμαρχο Τριφυλίας Κώστα Κόλλια για μια σειρά ενδιαφέροντων ζητημάτων. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.